Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Παρασκευή σήμερα, 22 του μήνα. Πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται η επικαιρότητα και θα ρω ότι θα ξεκινήσουμε με μια θετική είδηση. Διαβάζουμε λοιπόν ότι δίνεται 1.277.000 ευρώ για το έργο αναβάθμισης στο Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης, στο ΚΕΦΙΑΠ δηλαδή ουσιαστικά, της Νιγρήτας. Ένα θέμα το οποίο πραγματικά κυνηγούσαμε αρκετό καιρό. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Διαβάζοντας δηλαδή το 1.300.000 σχεδόν 300.000, λέμε πέφτει ένα πολύ καλό κονδύλι. Πάμε όμως στον κύριο Παιγίδη, στον υποδιοικητή του νοσοκομείου μας, να μας μιλήσει για αυτό το έργο. Καλώς μεσημέρι, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, είναι πολύ καλό το ποσό αυτό που πέφτει για το ΚΕΦΙΑΠ της Νιγρήτας. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς θα γίνει με αυτό? Είναι μία ανακαίνιση του ΚΕΦΙΑΠ. Το έχουμε εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψης. Mm-hmm. Είναι μία ανακαίνιση της τάξης του 1.277.000 ευρώ. Θα γίνει ανακατασκευή των χώρων υγιεινής για ΜΕΑ, ανακατασκευή των χώρων υγιεινής για τους θαλάμους νοσηλείας, ανακατασκευή των κεντρικών λουτρών σε κάθε πτέρυγα νοσηλείας, αντικατάσταση μέρους των εξωτερικών κουφωμάτων, εσωτερικών θυρών. Θα γίνει αποκατάσταση κάποιων σημείων της στέγης, διότι χρωματισμοί φυσικά, εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών για παροχή ζεστού νερού κτλ. Και όλα αυτά γιατί το κτίριο αυτό είχε δοθεί, εγκαινιάστηκε το 1998, αν δεν κάνω λάθος. Είχε κατασκευαστεί για χρόνιους πάσχοντες ασθενείς. Mm-hmm. Και έχει κάποιους μέσα στο ΚΕΦΙΑΠ ακόμη. 11 άτομα νομίζω είναι. Αλήθεια? Γιατί νομίζω ότι δεν λειτουργήσε ποτέ για το σκοπό που δημιουργήθηκε. Όχι, λειτουργούσε γι' αυτό. Απλώς το 2011 είχε μετατραπεί σε ΚΕΦΙΑΠ, κέντρο αποκατάστασης. Ναι. Δυστυχώς τότε τους ασθενείς αυτούς δεν τους πήραν να τους πάνε σε ένα κέντρο, σε ένα κέντρο για χρόνιους πάσχοντες. Mm-hmm. Τους άφησαν εκεί. Παρ' όλα αυτά, εμείς κάναμε ενέργειες για να ξεκινήσουμε να λειτουργεί σαν κέντρο αποκατάστασης. Mm-hmm. Πήραμε γιατρό μόνιμη γιατρό για πρώτη φορά στα χρονικά από τότε που έγινε, από τότε που άρχισε να λειτουργεί από μάλλον και σαν Κάφκα, για πρώτη φορά μόνιμο γιατρό. Πήραμε τη γιατρό τον Απρίλιο, αν δεν κάνω λάθος, του 2023. Ήδη από τον Ιούνιο του 2023 ξεκίνησε να κάνει τακτικά ιατρία και στο ΚΕΦΙΑΠ 3 μέρες την εβδομάδα και 1 μέρα στο νοσοκομείο. Ναι. Και άρχισε να λειτουργεί η κλινική αποκατάστασης από τον Νοέμβριο του 2023. Μέχρι σήμερα έχει πάρει τουλάχιστον 15 περιστατικά, τόσο από το νοσοκομείο το δικό μας, όσο και από το Παπαγεωργίου, νομίζω 3 περιστατικά από ορθοπαιδική του Παπαγεωργίου και 1 περιστατικό από την καρδιολογική του γεννηματάς. Συγγνώμη, όλα αυτά με μία γιατρό? Με μία γιατρό, ναι. Και αν καταφέρουμε και πάρουμε και νοσηλευτικό προσωπικό, ναι, και κάνουμε και την ανακαίνιση δηλαδή, νομίζω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά και μπορούμε να αυξήσουμε και τον αριθμό των ασθενών που είναι προς αποκατάσταση. Απλά κύριε Παιγίδη, διαβάζοντας για το 1.277.000, λέμε ναι, πέφτουν χρήματα, γιατί αυτό το κτίριο πραγματικά ήταν αφημένο στην μοίρα του. Βλέπω τώρα, μου λέτε 1998, 2011, 2023, σχεδόν ανά 10 χρόνια κάτι προσπαθούμε να κάνουμε. Βέβαια, κι εσείς από την περιοχή κατάγεστε, θυμάστε ότι αυτό είχε δημιουργηθεί με ιδιαίτερες προοπτικές και μάλιστα θα βοηθούσε πολύ και την Νιγρήτα εκεί, την περιοχή. Ναι. Και που τελικά χρόνια μετά προσπαθούμε τώρα να κάνουμε κάτι. Δεν είναι λίγο περίεργη η διαδρομή, τι λέτε? Κοιτάξτε να δείτε. Δεν ξέρω τι κάνανε οι προηγούμενες διοικήσεις. Για μένα θα έπρεπε να βάλουν όμως μόνιμο γιατρό μέσα. Μόνιμο γιατρό. Μόνιμους και να γιατρούς. Όχι γιατρό, γιατρούς. Πολλούς. Εκεί υπάρχει άλλο θέμα, γιατί αν δεν κάνω λάθος, τώρα δεν θυμάμαι καλά την νομοθεσία. Ναι. Είναι ανά 35 ασθενείς και ένας γιατρός. Δηλαδή αν ξεπεράσουμε τους 35 θα,
θα μπορώ να προκηρύξω εγώ δεύτερη θέση. Τι ειδικότητα έχει η γιατρός αυτή που είναι τώρα? Φυσίατρος. Φυσικής ιατρικής. Και μία φυσίατρος θα κάνει καλά 35 ασθενείς? Τι την κάνουμε? Την τραβάμε με χέρια και με πόδια τώρα για να μπορέσει να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες? Καταλαβαίνετε ποιο είναι το θέμα, έτσι? Το καταλαβαίνω, αλλά ειδικά για τα κεφιά υπάρχει, ας πούμε, μία αναλογία τόσο στο προσωπικό όσο και στους γιατρούς. Ναι. Εντάξει, ίσως αυτό θα πρέπει να το πολεμήσουμε. Γιατί είναι αναγκαίο πια. Δηλαδή, από τη δικιά μας την πλευρά, από τη δικιά μας την πλευρά γίνονται ενέργειες για να κάνουμε ένα ΚΕΦΙΑΠ λειτουργικό, να είναι ένα κέντρο αποκατάστασης για όλο τον κόσμο. Έτσι. Και να γίνει ένα πρότυπο για το νοσοκομείο Σερών. Σωστά. Σωστά. Εντάξει, υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δύο ΚΕΦΙΑΠ που νοσηλεύουν ασθενείς. Έτσι. Ένα είναι στο Αμύντιο της Φλόρινας και ένα είναι το δικό μας. Ναι. Ήδη κάναμε ενέργειες και ζητάμε, γιατί ο νόμος λέει ότι οι γενικές ιατρικές, οι ειδικευόμενοι, θα πρέπει να περνούν τουλάχιστον 15 μέρες ή ένα μήνα από ΚΕΦΙΑΠ. Μάλιστα. Μέχρι τώρα δεν περνούσαν από το δικό μας. Τώρα που έχουμε γιατρό, τώρα που έχουμε ασθενείς προς αποκατάσταση, ζητάμε πλέον να περνούν και από εμάς. Σωστά. Σωστά. Ένα πολύ θετικό βήμα. Όχι, βήματα γίνονται. Απλά είναι τόσο σιγανά, τόσο που πραγματικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε την διαφορά. Αφήστε που πολλοί πιστεύουν ότι αυτό έχει κλείσει. Αν δεν είχαμε το COVID, ναι, είχαμε κάνει ενέργειες πολύ πιο μπροστά. Α, ναι. Αλλά δυστυχώς, δύο χρόνια περάσαν έτσι. Πείτε μου λίγο, σας παρακαλώ, αυτό το 1.277.000 με τι χρονοδιάγραμμα βγαίνει τώρα? Αν θα υπογραφεί σύμβαση από ανάδοχο, διότι προκηρύχθηκε μία φορά στις 3 του Γενάρη και ανάδοχος δεν υπήρξε. Αλήθεια. Και αυτό προκαλεί τώρα εντύπωση. Για τόσα χρήματα, λοιπόν, ένα τόσο μεγάλο έργο και δεν μπορούμε να βρούμε ανάδοχο. Για να σου πω. Μήπως είναι λίγα τα χρήματα που δίνονται και θέλετε πολλά να γίνουν? Όχι, όχι. Όχι. Ναι. Τα χρήματα είναι αρκετά. Είναι αρκετά. Είναι αρκετά, ναι. Επομένως, αν υπογραφεί, οπότε αν περιμένουμε. Αν υπογραφεί, σε 15 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, θα πρέπει να έχουν παραδώσει το έργο. Άρα σχετικά γρήγορα είναι. Ναι. Επίσης, κύριε Πηγίδη, 18 ήταν η ψυχιατρική. Ναι, πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα, όντως. Μας ρωτάνε τώρα τι σκοπεύετε να κάνετε και με τραυματιοφορείς, λέει, εκεί στο ΚΕΦΙΑΠ. Έχετε κατά νου να προκηρύξετε κάποιες θέσεις? Ούτως ή άλλως, τον προγραμματισμό που κάνουμε για το μόνιμο προσωπικό ζητάμε. Από εκεί και πέρα, με τους τραυματιοφορείς καλύπτει το νοσοκομείο. Δηλαδή τι, έχουμε ανθρώπους που δουλεύουν και στο νοσοκομείο και εκεί? Ναι. Το ΚΕΦΙΑΠ, για να καταλάβετε, στον οργανισμό του νοσοκομείου είναι ένα διατομεακό τμήμα. Μάλιστα. Του νοσοκομείου. Απλά μάλλον εννοεί ο τηλεθεατής ότι και εκεί χρειάζονται παραπάνω άτομα. Κάπως έτσι το χρειάζονται. Το ξέρουμε, το καταλαβαίνουμε αυτό. Ναι. Ξεκινάμε και κάνουμε κάποιες ενέργειες. Παίρνουμε ασθενείς από άλλα νοσοκομεία, όχι μόνο από το δικό μας το νοσοκομείο. Ναι. Σαφώς και χρειαζόμαστε από εκεί και πέρα προσωπικό. Αλλά δυστυχώς το προσωπικό δεν μπορούμε να πούμε σήμερα ότι θα προσλάβουμε ένα τραυματιοφορέα, δύο νοσηλεύτριες κτλ. Από μόνοι μας. Θα πρέπει να εγκριθούν από το Υπουργείο. Και το Υπουργείο δεν καταλαβαίνει την αναγκαιότητα. Ενέργειες γίνονται. Ναι. Απλά δεν εγκρίνονται. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει έγκριση για επικουρικό προσωπικό από κάπου, για κάποιο νοσοκομείο, ας πούμε. Ναι. Όχι μόνο για μας, για οποιοδήποτε νοσοκομείο. Ναι, όταν ναι. θα εγκριθούν για όλους μαζί. Το καταλαβαίνω. Για όλα τα νοσοκομεία. Και ελπίζουμε όταν θα εγκριθούν και θα εγκριθούν για όλους μαζί, κάποιοι να δείξουν το ενδιαφέρον για να υπηρετήσουν και εκεί στην Υγρήτα. Είναι μια δύσκολη διαδρομή. Επειδή υπήρχε πρόβλημα, ναι, τουλάχιστον μέσα στο 22, μέχρι το 22, ναι, δεν υπήρχε ειδική φόρμα για το ΚΕΦΙΑΠ. Υπήρχε για το νοσοκομείο Σερών. Και είχαμε πρόβλημα με αυτούς που παίρναμε για να τους στείλουμε εκεί. Έπρεπε να τους πληρώνουμε έξοδα μετακίνησης καθημερινά για να πηγαίνουν έρχονται στο ΚΕΦΙΑΠ. Ναι. Λοιπόν, το έχουμε λύσει αυτό με το Υπουργείο. Έχουν βάλει στη φόρμα που δηλώνουν τα αιτήματά τους πλέον και για το ΚΕΦΙΑΠ.
Και όταν ένας προσλαμβάνεται για το ΚΕΦΙΑΠ, μπορεί να πάει εκεί χωρίς να απαιτεί έξοδα μετακίνησης και χωρίς να έχουμε διάφορα άλλα προβλήματα. Κύριε Παιγίδη, όλα αυτά που μας λέτε ακούγονται πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι πρέπει να ζητήσετε και την βοήθεια της εκεί δημοτικής αρχής, διότι το να λειτουργήσει αυτό το ΚΕΦΙΑΠ άρτια νομίζω ότι θα βοηθήσει και την περιοχή. Με την Δήμαρχο έχουμε μιλήσει, θα βρεθούμε κιόλας από κοντά, να δούμε τα προβλήματα που έχει το ΚΕΦΙΑΠ, να δούμε τις ανάγκες που έχει το ΚΕΦΙΑΠ από την πλευρά του Δήμου. Σωστά. Σωστά. Για να έχουμε μια πολύ καλή μονάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό τριήμερο, κύριε Παιγίδη. Να είστε καλά. Ναι, γιατί είναι πολλά τελικά αυτά τα οποία προκύπτουν και είναι κρίμα να το χάνουμε. Τώρα.